Η προκήρυξη της 3K για την πρόσληψη 8.166 εργαζομένων στους Δήμους αποτέλεσε τον καρπό πολύχρονων παρατεταμένων αγώνων των εργαζομένων στους Δήμους. Κεντρικό αίτημα εκείνου του αγώνα, του πολύχρονου αγώνα, ήταν βέβαια η μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων. Βεβαίως, σε αυτή την πολιτική που υπηρετούν όλες οι κυβερνήσεις, και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, αρνούνται την ικανοποίηση αυτού του αιτήματος και είχαμε ως αποτέλεσμα αυτού του αγώνα την προκήρυξη των 8.000 περίπου θέσεων, συνδεδεμένων βεβαίως με τα ανταποδοτικά τέλη. Τα αποτελέσματα, τα οριστικά αποτελέσματα αυτής της προκήρυξης εκδόθηκαν μετά από 14 μήνες, τον Ιούνιο του 19. Μέχρι το Σεπτέμβριο του 2019 όλοι αυτοί οι 8.166 εργαζόμενοι είχαν ήδη ορκιστεί, είχαν ήδη αναλάβει υπηρεσία και ήδη είχαν αρχίσει να εργάζονται, αφήστε που οι περισσότεροι από αυτούς εργάζονταν και τον προηγούμενο ένα ή δύο χρόνια, το προηγούμενο διάστημα δηλαδή. Εργάζονται δηλαδή από το Σεπτέμβριο του 2019 εδώ και 6 μήνες στους Δήμους. Όμως, μετά από την έκδοση των οριστικών πινάκων του ΑΣΕΠ, υποβλήθηκαν αιτήσεις θεραπείας από υποψήφιους οι οποίοι είχαν θεωρήσει ότι είχαν αδικηθεί. Στα τέλη του Νοέμβρη, το ΑΣΕΠ εκδίδει νέους οριστικούς πίνακες, δεύτερους δηλαδή οριστικούς πίνακες, που θα τοποθετούν σε θέσεις όσους είχαν κάνει ενστάσεις και οι ενστάσεις τους είχαν γίνει δεκτές. Αυτό σημαίνει βεβαίως ότι αποκλείστηκαν και αποκλείονται και εκπίπτουν ισάριθμοι επιτυχώντες των πρώτων πινάκων που ήδη εργάζονται στους Δήμους. Πώς είναι τώρα αυτή, σύμφωνα με την απάντηση στη γραπτή ερώτηση που είχαμε καταθέσει, είναι 204 τόσους τους βγάλαμε. Όλοι αυτοί, οι 204 εργαζόμενοι που ορκίστηκαν το Σεπτέμβριο, που εργάζονται εδώ και 6 μήνες, σύμφωνα με την απάντηση του Υπουργείου, απολύονται. Αυτή είναι η απάντηση του Υπουργείου. Την διαβάζαμε και δεν πιστεύαμε στα μάτια μας. Την αποκαλούμε στην ερώτησή μας μνημείο αναλγησίας και αντεργατικής πολιτικής. Ελπίζουμε στην τωρινή σας απάντηση, και δεν ελπίζουμε μόνο εμείς, αγωνιούν και οι εργαζόμενοι οι οποίοι παρακολουθούν, να είστε βέβαιος, τη συζήτηση αυτής της ερώτησης. Και σας ρωτάμε λοιπόν ευθέως τι θα κάνετε για να μην απολυθεί κανένας από αυτούς που έχουν ήδη ορκιστεί, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα και την εργασία όσων η ένστασή τους έγινε δεκτή. Τι θα κάνετε έτσι ώστε αυτή η ρύθμιση που θα δοθεί να καλύψει και νέους οριστικούς πίνακες, γιατί ξέρετε αυτή είναι μια διαδικασία η οποία δεν σταματάει, σύμφωνα με τον ΑΣΕΠ. Δεν υπάρχει δηλαδή καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης ενστάσεων. Και τι θα κάνετε βεβαίως να μπορέσουν αυτοί οι εργαζόμενοι, οι οποίοι αλλάζουν με τους νέους οριστικούς πίνακες, αλλάζουν φορέα εργασίας, πολλές φορές αλλάζουν και πόλη εργασίας, έτσι ώστε να μείνουν, να επιλέξουν μάλλον σε ποια πόλη θα εργαστούν. Και βεβαίως οι τυχόν καινές θέσεις που θα υπάρχουν σε κάποιους δήμους να καλυφθούν από τους επιλαχόντες της προκήρυψης της 3K. Περιμένουμε την απάντησή σας, κύριε Υπουργέ.